Ακούσαμε με ιδιαίτερη προσοχή τη συντεχνία των εργαζομένων στην Γεωροσύπρια. Θα πρέπει να πω ότι συμμεριζόμαστε και το δράμα και την αγωνία τους. Την ίδια ώρα θα πρέπει να πω δημόσια, σαφέστατα και κατηγορηματικά ότι αναμένουμε πως η κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα θα καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο έτσι ώστε να μην αισθάνεται κανένας ότι είναι θύμα των όποιων χειρισμών και δεν θεωρώ ότι αυτήν την ώρα χρειάζεται να προδώσει όποιαν κριτική. Ο στόχος δεν είναι αυτήν την ώρα η κριτική. Ο στόχος είναι η διασφάλιση των εργαζομένων, των 320 ή τόσων εργαζομένων στην Γεωροσύπρια. Εμείς είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε το όποιον σχέδιο μπορεί να βοηθήσει ώστε και οι κυπριακές αερογραμμές να μην διατρέξουν τον ίδιο κίνδυνο, αλλά να μην υπάρξουν θυματοποιήσεις είτε υπαλλήλων της Γεωροσύπρια που οδεύει πλέον η στόχευση, είτε των υπαλλήλων των κυπριακών αερογραμμών. Για ποιο θέμα? Για τη συνάντηση, γι' αυτό έτσι έχουμε τα πρόεδρα. Ναι, τώρα αν θέλουν οι συντεχνιακοί να κάνουν κάποιο. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Πρόεδρο που αποδέχτηκε να μας δεχτεί στο γραφείο του και να τον ενημερώσουμε για το πρόβλημα που είναι πλέον σε όλους γνωστό. Συμφωνούμε απόλυτα με τις θέσεις τις οποίες έχει προβάλει και πιστεύουμε ότι η βοήθειά τους στο να πάρουμε ολοκληρωμένη πρόταση θα είναι σημαντική, γιατί εδώ που έχουμε φτάσει θέλουμε προτάσεις, θέλουμε εισηγήσεις οι οποίες πραγματικά να μην θυματοποιούν το προσωπικό και τους εργαζόμενους της Γεωροσύπρια που είναι οι τελευταίοι που φταίουν για εδώ που έχουμε καταντήσει. Ενημερώσαμε τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού για την αγωνία που βρίσκονται σήμερα οι εργαζόμενοι στη Γεωροσύπρια, γιατί είναι γνωστό ήδη ότι η μόνη λύση για αυτούς ήταν η ελεγχόμενη πτώχευση της εταιρείας τους, άρα βρίσκονται στο δρόμο χωρίς εργασία, και άρα εμείς εκείνο που ζητούμε και πήραμε και από τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι ότι αυτή την ώρα όλοι πρέπει να στηρίξουμε τις προσπάθειες για μη θυματοποίηση των εργαζομένων στη βάση οποιοδήποτε σχεδιασμού που θα πρέπει να γίνει άμεσα. Κύριε Πρόεδρε, επειδή πραγματικά όλοι περιμένουμε αυτό το ολοκληρωμένο σχέδιο, όπως είπατε και εσείς, ωστόσο η πρώτη συζήτηση η οποία γίνεται είναι γύρω από το θέμα των αποζημιώσεων, καθώς εκεί ουσιαστικά θα πρέπει να επικεντρωθεί μάλιστα και μέσα στο σχέδιο όλα αυτά τα πράγματα. Ουσιαστικά, κύριε Πρόεδρε, πού θα βρεθούν τα λεφτά για να μπορέσουν να δοθούν οι αποζημιώσεις που πραγματικά θα πρέπει να πάρουν άνθρωποι που έχουν εργαστεί πάρα πολλά χρόνια? Μιλάμε για μεγάλα ποσά. Κοιτάξτε να δείτε, αν ιδιοκτήτης ή το όποιος ιδιώτης, θα λέμε από την περιουσία του ιδιώτη. Αυτή την ώρα, αφού ιδιοκτήτης είναι το κράτος, βεβαίως θα είναι από τα ταμεία του κράτους που θα πρέπει να αποζημιωθούν. Και επαναλαμβάνω, είναι άλλο το στοιχείο της κριτικής που πιθανότατα να ασκηθεί για κακούς χειρισμούς που ενδεχόμενα να οδήγησαν σε μια οπωσδήποτε επιβάρηση του κρατικού προϋπολογισμού είτε των κρατικών ταμείων και του Κύπριου φορολογημένου. Αλλά να σας παρακαλέσω, η επικέντρωση της προσοχής σήμερα θα πρέπει να είναι όχι στην κριτική ή στην όποια κριτική, αλλά στην αναγκαιότητα επιτέλους μετά και τη σημερινή ακρόαση στις Βρυξέλλες να έρθει η κυβέρνηση με έναν ολοκληρωμένο σχέδιο είτε απορρόφησης στις κυπριακές αερογραμμές, ιδιαίτερα εργασιών οι οποίες θα μεταφερθούν από τον αερομεταφορέα που πτωχεύει, είτε μέσα από την εθελοντική, με κίνητρα για εθελοντική αφιπηρέτηση, είτε σε αποζημιώσεις που θα πρέπει να είναι αντίστοιχες με τα κίνητρα που δίδονται για εθελοντική προαφιπηρέτηση, ή ακόμα σε περιπτώσεις που οι ειδικότητες είναι τέτοιες που επιτρέπουν ενδεχόμενα την απορρόφηση σε κρατικές υπηρεσίες, να γίνει κάτι ανάλογο. Κύριε Πρόεδρε, επειδή αναφέρατε και το θέμα των κυπριακών αερογραμμών, ότι είναι μπροστά μάλιστα, μήπως και το θέμα αυτό θα πρέπει να ανοίξει τώρα? Σήμερα ακούσαμε και το πρωί και τον εκπροσωπωτικό
Και από ό,τι φαίνεται είναι η θέση του ΔΣΥ για ιδιωτικοποίηση και των κυπριακών αερογραμμών. Είναι ιδιωτικοποιημένες. Κυπριακές αερογραμμές είναι ιδιωτικοποιημένες. Είναι ιδιωτική επιχείρηση που με πλειοψηφικό πακέτο το 70 ή τόσο 69% ανήκει στο κράτος. Θα μπορούσε να εξευρεθεί ενδεχόμενα ή να επιζητηθεί να εξευρεθεί. Δεν ξέρω αν τώρα στην κατάσταση που βρίσκονται θα είναι δυνατόν να εξευρεθεί ένα στρατηγικό επενδυτή. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλω και πάλι να κάνω σχόλια το πού οδηγείται η φιλοσοφία των κρατικών εταιριών. Η ευελιξία, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, η ικανότητα των διοικούντων και ούτω καθεξής. Δεν είναι της ώρας. Σας παρακαλώ, αφήστε το, υπάρχει χρόνος να συζητηθεί. Αυτή την ώρα αυτό που προέχει είναι σχέδιο, όχι σωτηρίας αυτών που έχουν πεθάνει, αλλά σωτηρίας αυτών που στο κάτω-κάτω μένουν στους δρόμους χωρίς δουλειά. Και επειδή θέλω να πω, το σχέδιο όταν μιλούμε για ολοκληρωμένο σχέδιο δεν είναι μόνο για τους 320. Είναι ακριβώς αυτό που επισημάνεται, το πώς επιβιώνουν και οι κυπριακές αερογραμμές για να μην ακολουθήσουν μέσα από την ατολμία και την απραξία την ίδια πορεία της Γεωροσύπρια. Γιατί ακριβώς αυτό ήθελα να πω, λέω, στρατηγικός επενδυτής, κύριε Πρόεδρε, για να βρεθεί. Πώς είναι όταν ορίχνει ένας σοβαρός επιχειρηματίας να πάει να πάρει μια εταιρεία που είναι 25 εκατομμύρια μέσα. Ουδέν σχόλια. Έχουν ανασταλεί μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση έχει τερματίσει από ΕΨΕΣ στις 12 η ώρα το πτυτικό πρόγραμμα τους. Μα ούτως ή άλλως αφού στις 12 πάλι θα τερματίσει. Ευχαριστώ.